Στο μικροσκόπιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται ο Κρουσώνας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία το ιικό φορτίο στην περιοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Έχουμε μία ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ και από την 7η ΥΠΕ για κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι πρέπει να δοθεί λίγο περισσότερη προσοχή στην περιοχή του Κρουσώνα. Είμαστε σε επικοινωνία από χθες ουσιαστικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Την ερχόμενη Κυριακή στην ορεινή κομμόπολη του Δήμου Μαλεβυζίου 4 κλιμάκια του ΕΟΔΗ θα πραγματοποιήσουν γρήγορα διαγνωστικά τεστ, τα γνωστά rapid test στους κατοίκους, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους δημότες να προσέλθουν ώστε να διαπιστωθεί επί της ουσίας ποιες είναι οι διαστάσεις του προβλήματος. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για τα κρούσματα που εντοπίζονται στην περιοχή του Κρουσώνα. Σίγουρα όμως υπάρχει ένας αριθμός που σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ προκαλεί μία ανησυχία και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, πού χτυπάει το καμπανάκι? Υπάρχουν σίγουρα συγκεκριμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα που τηρούνται κατά γράμμα από τους αρμόδιους. Εμείς όταν υπάρχει κρούσμα και όπου υπάρχει κρούσμα, είχαμε και πρόσφατα 8 κρούσματα που χνηλατήθηκαν με πολύ μεγάλη ακρίβεια στην υπηρεσία καθαριότητας. Έχει ελεγχθεί και από τον ΕΟΔΗ τα τεστ που έγιναν και έτσι κάπως περιορίζουμε και εμείς, αλλά σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Την ίδια ώρα σε συναγερμό είναι και ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος. Εμένα αυτή τη στιγμή με ανησυχεί η εξάπλωση και γι' αυτό το λόγο είναι σε συνεχή επαγρύπνηση ο Δήμος με τις συστάσεις που πρέπει να γίνονται για τους χωριανούς εκεί, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην κοινότητα Ασκών έχουν θέσει σε εγρήγορση τους μηχανισμούς του Δήμου, με το Μανώλη Φραγκάκη να ζητά άμεσα τη διενέργεια rapid test. Τα σημερινά δεδομένα τα κρούσματα είναι 5 επιβεβαιωμένα. Αυτή τη στιγμή είναι ένα χωριό, το οποίο είναι ένα μικρό χωριό με 5 επιβεβαιωμένα. Όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία ίσως να μην έχουν ακόμα εξεταστεί ή να είναι ασυμπτωματικά και να έχουμε άλλα προβλήματα. Ζητώ να επισκεφτεί κλιμάκιο το χωριό, να ελέγξουμε τη διασπορά και να προλάβουμε όσο είναι δυνατόν την εξάπλωση του κορονοϊού στο συγκεκριμένο χώρο. Ο ΕΟΔΗ δεν μου έχει απαντήσει ακόμα. Έχω έρθει σε μία επαφή με την κυρία Βορμπουδάκη. Προβληματισμό προκαλεί στις αρχές η στάση που κρατούν οι πολίτες, οι οποίοι υπό αλόκοτους φόβους περιστιγματισμού είτε δεν τηρούν τα μέτρα είτε δεν προσέρχονται στους ελέγχους, με τον κίνδυνο της εκτεταμένης διασποράς που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για ολόκληρη την κοινότητα να ελοχεύει. Ξέρω περιπτώσεις οι οποίες, ας πούμε, ενώ έχουν τα συμπτώματα και μπορεί να είναι ασυμπτωματική, αλλά θα πονάει λίγο ο λαιμός ή θα έχει λίγο πυρετό, δεν το λέει, δεν πάει να εξεταστεί και αυτό δυστυχώς είναι λάθος και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, ώστε δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας, πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτούς που είναι δίπλα μας. Μην μεταδίδουμε τον ιό χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται μεγαλύτερη ατομική ευθύνη, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η κατάσταση δεν πρέπει να ξεφύγει.